Με τον καλεσμένο μου αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Και γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε περάσει στιγμές μαζί, καλές, κακές, δύσκολες, εύκολες, μεγάλων αλλαγών, μεγάλων γεγονότων. Ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπήθηκε, σηκώθηκε όρθιος, ξαναχτυπήθηκε, ξανασηκώθηκε όρθιος. Γενικά, ένας αγωνιστής της ζωής και εγώ αυτό εκτιμώ στον Θόδωρο Κατσανέβα πάνω απ' όλα. Γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου, Κώστα. Εμείς, ναι. Νομίζω ότι και εσύ το ίδιο είσαι. Είμαστε, έτσι έχουμε παρόμοια ζωή, παρόμοια διαδρομή, είμαστε όριμοι έφηβοι, αγωνιστές της ζωής και της ελπίδας φυσικά. Ο κ. Κατσανέβας, κυρίες και κύριοι, έχει διατελέσει πρόεδρος του ΟΑΕΔ το διάστημα 81-85, διοικητής του ΙΚΑ το διάστημα 85-89, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Β' Αθήνας 89-2004. Έχει ιδρύσει το κόμμα της Δραχμής. Είναι άνθρωπος με ρηξικέλευτες απόψεις, αμετακίνητος στις θέσεις του, όσο και αν μπορεί να προκαλούν αυτές. Είναι εναντίον του μνημονίου, είναι επιστροφή στη Δραχμή, είναι αυτοδύναμη ανάπτυξη, η εθνική αξιοπρέπεια και η κοινωνική δικαιοσύνη. Τα περισσότερα από αυτά είναι και οράματα και ελπίδες του ΠΑΣΟΚ. Με βασικό πρόταγμα το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Με το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατικές διαδικασίες». Και αν το ΠΑΣΟΚ του σήμερα που δυστυχώς έχει συρρυκνωθεί και δεν έχει έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά τον κόσμο, καμία σχέση με το παρελθόν, νομίζω ότι οφείλεται σε αυτόν τον παράγοντα, ότι έχει απολέσει ή έχει χάσει αυτή του την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Αν το ΠΑΣΟΚ αναδείξει ως πρόταγμα τον πατριωτικό δημοκρατικό σοσιαλισμό, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να ξαναανακτήσει, την κυριαρχία του στην πολιτική ζωή της χώρας, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα έχει χάσει και την ανεξαρτησία της και κινδυνεύει να χαθεί τελείως σαν χώρος, σαν χώρα. Αυτά θα τα δούμε, θα τα πούμε. Έτσι, αυτά, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Εμένα αυτό του έλεγα λίγο πριν. Εμένα με τρελαίνει το γεγονός ότι σε μια εποχή με αυτό το πρόβλημα των μεταναστών που έχουμε, που κατακυριεύουν και κατά τη χώρα. Και που σε λίγο, όπως διάβασα ένα άρθρο σου, θα είναι πολύ περισσότεροι από ότι είναι οι Έλληνες. Ακριβώς. Πολύ κοντά. Εάν δεν αλλάξει κάτι στα επόμενα 10 χρόνια. Ναι. Σε μια χώρα όπου από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ξεσπάσει ένα επεισόδιο θερμό με την Τουρκία, με μια Τουρκία που είναι πάρα πολύ προκλητική, η οποία καθημερινά προκαλεί και δεν γίνεται τίποτα. Σε μια χώρα που δεν έχει ακόμη σηκώσει το κεφάλι οικονομικά και παλεύει. Εμείς ασχολιόμαστε με τα λαμπάκια που βάλανε στη Βασιλή Σοφία και αν ήταν ωραία ή πρέπει να έχει αστεράκια και καρδούλες. Και το εάν η κυρία Κασιμάτη είπε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, και αυτό είναι κάτι φοβερό και τρομερό, το οποίο πρέπει να αναλύουμε στη Βουλή για ώρες. Και δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Τέλος πάντων. Γιατί οι πολιτικοί ασχολούνται με τις επόμενες εκλογές και όχι με τις επόμενες γενιές. Μπράβο. Ενώ αυτό οι επόμενες γενιές δεν ξέρω αν θα μπορούν να ζήσουν αυτή τη χώρα που μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας εδώ και 3.000 χρόνια. Γιατί αυτή η χώρα κινδυνεύει, το είπα και πάλι, επιτρέψτε μου να το τονίσω, να χαθεί, και αυτό είναι αποτέλεσμα των δημογραφικών δεδομένων και της απλής στατιστικής. Όταν μπαίνουν κάθε μέρα, το είπε και ο Πρωθυπουργός νομίζω χθες, όταν μπαίνουν καθημερινά τουλάχιστον 500 μουσουλμάνοι αποκλειστικά, μη πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες ή αν θέλετε μπορεί να τις πει κανείς και εισβολείς που τους μεθοδεύει αυτή την εισβολή η Τουρκία κατά το γνωστό δόγμα Οζάλ. Δεν θα χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρχή να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια προς τα δω και να ξεμπερδεύουμε μαζί τους. Πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί να πολεμήσουν οι Τούρκοι μαζί μας. Όταν εισάγουν στην Ελλάδα εκατομμύρια Πακιστανούς, Αφγανούς, Αλγερινούς, όχι Σύριους. Όχι, δεν υπάρχουν Σύριοι. Μαροκινούς. Όχι. Οι Σύριοι ήταν η αφρόκρεμα των προσφύγων και πράγματι πρόσφυγες, μετανάστες, οι οποίοι τους πήρε η κυρία Μέρκελ. Γιατί τους χρειαζόταν. Όπως παίρνει και τη δική μας την αφρόκρεμα με το περίφημο brain drain. Φεύγουν τα παιδιά μας και υποκαθίστανται από μουσουλμάνους επίκους. Γιατί αυτό γίνεται. Επικίζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουμε κάνει, και αυτό τα βγάζουμε και από στοιχεία που μας δίνουν οι ίδιες οι οργανώσεις των μουσουλμάνων, είναι στην Ελλάδα μαζί με τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης γύρω στα 2 εκατομμύρια. Αυτοί χάνουμε πολύ σύντομα, σέβομαι τον τηλεοπτικό χρόνο, κάθε χρόνο με αυτή την κατάσταση δημιουργείται μια
νέα μουσουλμανική πόλη, πιο μεγάλη από την Πάτρα, πάνω από 150.000 άτομα, γιατί άμα κάνει μια προβολή των 500 την ημέρα, περισσότεροι από 150.000 το χρόνο. Μαζί με τις γεννήσεις των υπεργενετικών μουσουλμάνων γυναικών, έχουμε μια τεράστια μουσουλμανική, ένα τεράστιο μουσουλμανικό επικισμό. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια πόλη μεγαλύτερη από την Πάτρα και χάνουμε εμείς μια μεσαία πόλη σαν τη Λαμία. Γιατί οι θάνατοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, των Ελλήνων, ας πούμε των Ελληνογενών, οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια κατά 50.000. Καταλαβαίνετε ότι περισσότεροι 50.000 περισσότεροι πεθαίνουν. Από τα παιδιά τα δικά μας που γεννιούνται, για να ανανεωθεί μια γενιά, χρειάζεται κάθε γυναίκα να γεννήσει 2 παιδιά, 2 και κάτι παραπάνω, 2,1 παιδιά. Γεννάει σήμερα Ελληνίδα γυναίκα, για να έχει και τη δυνατότητα, ένα παιδί. Δηλαδή ήδη συρρυκνώνεται ο ελληνισμός. Και από αυτά τα παιδιά που γεννιούνται, τα μισά φεύγουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Και την ίδια ώρα έρχονται νέοι αποκλειστικά, κατά κύριο λόγο, μουσουλμάνοι, αποκλειστικά μουσουλμάνοι, δεν μιλάμε για πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία αποτελείται φυσικά από χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές, άθεους κτλ. Εδώ μιλάμε για μια αποκλειστικά μουσουλμανική εισβολή. Επικισμό, όπως θέλετε, πέστε το. Οι άνθρωποι αυτοί, είναι φυσικό ότι όταν μεγεθυνθούν πληθυσμιακά, θα δημιουργηθεί ένα μουσουλμανικό, μεγάλο μουσουλμανικό παύλα τουρκικό κόμμα. Αυτό το κόμμα. Στη Θράκη. Ήδη. Γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί τουρκικό κόμμα. Έχουν σημαία. Μα φυσικά εκεί παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι σε βάρος του ελληνισμού, είναι γνωστά αυτά. Άρα λοιπόν, δημογραφικά, στατιστικά, πληθυσμιακά, απλά να το δει κανείς, με απλές προβολές εκτιμήσεις των στατιστικών, των δημογραφικών δεδομένων και όλα αυτά που συμβαίνουν, τότε πολύ σύντομα, στα επόμενα 5 χρόνια, με τις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει, 1 στα 2 παιδιά, νέοι μέχρι 30 ετών, θα είναι μουσουλμάνοι. Τραγικό. Το συλλαμβάνετε αυτό είναι το τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή θα επιβεβαιωθεί και ο Καντάφη που έχει πει ότι θα σας νικήσουμε με τις μήτρες των γυναικών μας. Μάλιστα. Γιατί εμείς γεννάμε παιδιά, εσείς δεν γεννάτε παιδιά, σας φέρνουμε κι άλλους. Άρα λοιπόν, για να μην αναφερθώ δηλαδή, να μην αναφέρω το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που έρχονται, βεβαίως υπάρχουν και πολύ καλοί και προκομμένοι άνθρωποι και δεν βάζω θέμα θρησκείας. Μην ξεχνάμε ότι οι μουσουλμάνοι δεν αφομοιώνονται πουθενά γιατί δεν παντρεύονται αλλόθρησκους. Σε αντίθεση με άλλες θρησκείες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που μεταφέρονται στην υπηρωτική Ελλάδα να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Δυτικής Θράκης. Όπου δεν ενσωματώθηκαν. Άρα λοιπόν θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Και θα μας υπερφαλαγγίσουν. Πληθυσμιακά και πολιτικά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα. Σε φοβίζει αυτή η τακτική του Ερντογάν της Τουρκίας που οδηγεί τα πράγματα στα άκρα και πόσο με λάθος τρόπο αντιμετωπίσαμε το ενεργειακό μας πρόβλημα τόσο καιρό. Εδώ πέρα δεν έχουν κάνει ούτε ΑΟΣ να έχεις. Έχουν κάνει έρευνες μεγάλες. Είναι... Θυμάστε τη τηλεόραση. Έτσι, σε έχω παρακολουθήσει και όλες και σένα πόσες φορές. Αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στη Μεσόγειο που δεν έχει κάνει τη δική της ΑΟΣ. Γιατί φοβόντουσαν πάντοτε μην τυχόν και ταραχτεί λίγο η Τουρκία, παιδί μου, και γίνει. Και τώρα φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε. Περιμένεις κάτι κακό. Κοίταξε Κώστα. Τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογκάν και η Τουρκία ποτέ δεν το έχει δείξει η ιστορία. Όλα αυτά είναι παλικαρισμοί. Οι παλικαρισμοί είναι μέχρι εκεί που τους παίρνει να τους κάνουν. Θυμίζω το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο σταμάτησε όλες αυτές τις, αυτούς τους παλικαρισμούς 1900. Παλαιότερα. Αυτή η τρίτη φάση αρχίζει χτες με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας να αποστείλει το Σεισμικ 1 στο Αιγαίο για σεισμικές έρευνες που μπορεί να αργότερα να υλοποιηθούν και με γεωτρήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για έρευνα βυθού σεισμική που είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να εκτιμήσει κανείς τι κοιτάσματα πετρελαίου υπάρχουν στην περιοχή. Δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, αλλά προς τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου
έδωσε και έναν χάρτη που προσδιορίζει τις περιοχές όπου το σεισμικ θα κάνει σεισμικές έρευνες. Οι περιοχές οι οποίες έχουν επιλεγεί στο 95% αφορούν σαφώς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Βέβαια, η Τουρκία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Επομένως, οι δοκιμές γίνονται ή θα γίνουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό αποτελεί μια καταστρατήγηση, μια παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Δεν είναι απλό, μικρό, περιορισμένης σημασίας μέτρο. Είναι το βήμα για την διχοτόμηση του Αιγαίου. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αντιμετωπίζουμε, ενημέρωσα χθες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για τα πιο πρόσφατα γεγονότα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Αντιπρόεδρος κύριος Χαραλαμπόπουλος. Επίσης, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος ως Αντιπρόεδρος και ιδιαίτερα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί να προσέλθουν. Και το λέω ιδιαίτερα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι ενημέρωση είχα εγώ να κάνω, την κάνω εδώ και τώρα, μπροστά σας. Από εκεί και πέρα, η ενημέρωση θα αφορά την στρατιωτική ετοιμότητα της χώρας μας. Αυτήν την ενημέρωση είναι αρμόδιος να κάνει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Το λέω για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Η απόφαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο συνήλθε σήμερα, ύστερα από μια πολύ στενότερη συνάντηση χτες. Η απόφαση του ΚΙΣΕΑ είναι ότι δεν θα επιτρέψει στο σεισμικ να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο. Έχουμε χρέος να προασπίσουμε τα σύνορα της χώρας μας, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η υφαλοκρηπίδα δεν είναι σύνορα, λέω τα σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν τα απεμπολούμε. Και είναι μέχρι στιγμής επίσαργο ότι το σεισμικ δεν έχει παρουσιαστεί στο Αιγαίο. Πρέπει ασφαλώς να διαμορφώσουμε τις πρέπουσες συμμαχίες με όλον αυτόν τον περίγυρο που περιβάλλει η Τουρκία και ο οποίος περίγυρος, γεωπολιτικός περίγυρος, είναι εχθρικός απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία κατάφερε με αυτή την επιθετική βουλημία που έχει να διαμορφώσει εχθρούς παντού. Έτσι λοιπόν, φίλος μου είναι ο εχθρός του εχθρού μου και κατά συνέπεια χωρίς ιδεολειψίες και προκαταλήψεις, αν θέλετε, αριστερά-δεξιά, γιατί αυτά πρέπει να ξεπεραστεί, θα πρέπει να συμπλέψουμε, για να μην πω συμμαχήσουμε, με χώρες οι οποίες πλήττονται από την Τουρκία και οι οποίες μπορούν να συμπλέψουν μαζί μας. Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε συμπλέψει με τη Βουλγαρία και τη Συρία. Είχε, νομίζω είναι γνωστό, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, είχε διαπράξει μυστικές συμφωνίες και με τη Βουλγαρία και με τη Συρία, σε επίπεδο χαμηλό, όχι ψηλό, ναι, Ρωσία, ναι, Αμερική, ναι, ναι, εκεί πάμε αλλού. Ναι. Σε επίπεδο χαμηλό λοιπόν, υπήρχε η συμφωνία με τη Βουλγαρία και τη Συρία ότι σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας προς οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες, οι άλλες δύο χώρες θα είναι αρρωγοί σε αυτή την σύγκρουση. Θα κουβεντιάσω λιγάκι για τον Θόδωρο, όχι τον Θόδωρο Κατσανέλα, για τον Θόδωρο, αφού προηγουμένως εκεί πέρα βλέπω ότι έχει φέρει μια κιθάρα. Ο Θόδωρος Κατσανέλας παίζει εκπληκτική κιθάρα και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Λέμε λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε στην αρχή του χρόνου, να τον ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι πολιτικό που του αρέσει τα πολιτικά τραγούδια και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι στην περίοδο της επταετίας της Χούντας
τα πολιτικά τραγούδια, τα οποία τα λέγαμε στις μπουάτ τότε, γιατί και εγώ έπαιζα σε μπουάτ, μετά έφυγα στην Αγγλία, που συνέχισα να τραγουδώ και επαγγελματικά και που συντηρούσα, συντηρούσα και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο του Βόρειτ. Τότε τα πολιτικά τραγούδια, τα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα τραγούδια, είχαν μια μεγάλη απήχηση. Και το γεγονός ότι σήμερα αυτό δεν συμβαίνει στο βαθμό που συνέβαινε τότε, με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πάει καλά και στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή η εποχή μας, το έχω γράψει και σε ένα άρθρο μου, θυμίζει λίγο το Βυζάντιο πριν την άλωση, το 1453. Το διάβασα. Οικονομική, εθνική, ηθική, κοινωνική απαξίωση και παρακμή. Αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να ζωντανέψουμε την ελπίδα στα παιδιά μας, να τους κάνουμε να πιστέψουν πάλι την κληρονομιά των προγόνων μας, αυτή τη σπουδαία χώρα και όμορφη χώρα που έχουμε, και να παλέψουν και να αγωνιστούν για αυτή. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Θόδωρο έτσι ένα τραγούδι του και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή το ρημαδιό. Μεροδούλη, ξενοδούλη, δερνανούλη, αφέντες δούλη, ουλιδούλη, αφεντικό και μ' αφήναν νηστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια, παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μύγες στα χαμνά. Ανηφόροι, κατηφόροι, ανοχώροι, κατοχώροι και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. Είκοσι χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα του αφέντος τα στρέματα. Στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα αφέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, σαν γυρίσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Σαν γυρίσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η στιγμή, έτσι, η τραγουδιστική του Θόδωρου Κατσανέβα. Τώρα, ας μάθουμε λιγάκι, τον Θόδωρο από κοντά. Την 1η Μαΐου του 2013 ιδρύει πολιτικό κόμμα με το όνομα Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων. Ναι. Και από τότε το κόμμα λειτουργεί, υπάρχει? Κοιτάξτε, υπάρχει ομάδα και η άποψη. Και βλέπουμε σήμερα αυτή η άποψη να γενοβολά
σε όλη την Ευρώπη με πρώτο θέμα το Brexit του Boris Johnson. Γιατί σε επιμένεις τόσο πολύ στο θέμα, Δραχμή? Γιατί η εθνική ανεξαρτησία είναι προϋπόθεση, έχει προϋπόθεση την οικονομική ανεξαρτησία. Γιατί ο περίφημος Rothschild έχει πει ότι δώσε σε μένα το δικαίωμα να εκδίδω χρήμα και άσε στους άλλους τη δυνατότητα να φτιάχνουν νόμους. Γιατί ο Λένιν έχει πει, ο Μπλαμπέλμπερα, έχει πει ότι αν θέλεις να καταστρέψεις μια χώρα, να τους πάρεις το εθνικό τους νόμισμα. Γιατί υπάρχει μια σειρά από διεθνείς οικονομολόγους, νομπελίστες και ο τελευταίος νομπελίστας που πήρε το Νόμπελ Οικονομία. Οι περισσότεροι διεθνείς οικονομολόγοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Βεβαίως εδώ έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Τάδε, τον κύριο Παρατάδε, οι οποίοι είναι υπάλληλοι ενός συστήματος και υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, την οποία την περνούν μέσα από το πυρηνικό όπλο που λέγεται τηλεόραση, λένε ψέματα συνέχεια. Όμως ο ελληνικός λαός κάπου έχει κουραστεί και το έχει καταλάβει. Γιατί το καταλαβαίνει και στην τσέπη του. Πόσα χρόνια τώρα έχουμε μπει στο ευρώ? Είμαστε 18 χρόνια. Πόσα? Ναι, πολλά από το, ναι. Ζούμε μια βελούδινη γερμανική κατοχή. Έχει αποδειχτεί ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήταν Ευρωπαϊκή Απόκληση. Αντί για σύγκληση, έχουμε μια απόκληση. Και έχει αποδειχτεί ότι το ευρώ φέρνει δυστυχία. Το ευρώ, οι χώρες της Ευρωζώνης, όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια, έχουν αμέση ανάπτυξη της τάξης του 1%. Και οι προβλέψεις είναι πολύ δυσίωνες. Ναι. Επιπλέον, βρίσκεται στην ουρά της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Αν έχει ευνοήσει μια χώρα το ευρώ, είναι η Γερμανία. Η οποία, βεβαίως, αφού έχασε τους δύο παγκόσμιους πολέμους, με βία και αίμα, έχει τώρα εισβάλει μέσα στην Ευρώπη και ειδικότερα σε χώρες αδύναμες όπως η Ελλάδα, μέσα από την οικονομία, μέσα από τις τράπεζες και μέσα από το νόμισμα. Πάντως, φίλε Θόδωρε, το κόμμα σου που συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2014 δεν ακολουθήθηκε από τον κόσμο. Δηλαδή είχε 8.792 ψήφους. Όχι, είχαμε 12.000, δεν έχει σημασία. Ναι. Ποσοστό 0,2. Τίποτα. Αλλά σας θυμίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμπαινε στη Βουλή παλιά και είναι σήμερα κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι πάρα πολλά κόμματα ξεκίνησαν από ασήμαντες. Αυτό λοιπόν που λες αφήνει να καταλάβω ότι θα υπάρχει συνέχεια του κόμματος. Όχι, κοιτάξτε, αυτή τη συνέχεια, η συνέχεια αυτή δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν συνωμοτήσουν, σε εισαγωγικά, αν δεν συμπράξουν ευρύτερες δυνάμεις και ευρύτερα γεωπολιτικά γεγονότα. Δηλαδή, δεν μπορεί μια μικρή ομάδα χωρίς οικονομικά μέσα, με πόλεμο, γιατί εμείς είμαστε σαν τους παλιούς κομμουνιστές που τους κυνηγούσαν. Εμείς είχαμε μια ιστοσελίδα, την Οδό Δραχμής, η οποία είχε φτάσει να έχει 5 και 10.000 μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα. Δηλαδή, μιλάμε μια ερασιτεχνική τελείωση ιστοσελίδα, η οποία είχε εκτιναχθεί. Αυτή η ιστοσελίδα κάθε εβδομάδα έπεφτε. Εντάξει, μέχρι πού να αντέξει κάτι σωστά, τέτοιο. Όμως, κρατάμε το κερί, όπως έχει πει και ο Γκέτε, το κερί πρέπει να το κρατάς αναμένο. Και δεν μπορεί αυτή η Ευρώπη της Γερμανίας θα καταρρεύσει. Αν ο Τραμπ, με την ιδιομορφία του Τραμπ, δεν συμπλέω μαζί του, αλλά τουλάχιστον στο θέμα της Ευρώπης είναι σαφής. Δεν θέλει να ακούει την Ευρώπη της Γερμανίας. Αν ξαναεκλεγεί, και οι πιθανότητες είναι πολύ ισχυρές, τότε τα πράγματα για το Βερολίνο, και αυτό έχει σχέση και με το τραγούδι που σας είπα προλίγου, για το Βερολίνο, το τέταρτο Ράιχ, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω έτσι, θα είναι πολύ δυσάρεστα. Και στο τέλος χάνουν οι Γερμανοί. Και πάντα πρέπει να ελπίζουμε. Γιατί, όπως έχει πει ο Λίνεκε, ο Γκάι Λίνεκε, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί πάντα. Όχι, και εγώ το λέω ανάποδα. Μα έχουν χάσει τον πρώτο πόλεμο, τον δεύτερο πόλεμο και αυτός είναι ο τρίτος οικονομικός πόλεμος που θέλω να πιστεύω ότι θα το χάσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι από τον Θόδωρο, τον Κατανέβα, και μετά θα το κλείσουμε σιγά σιγά. Ο Κυρπόντικας καλπάζει πάνω στ' άσπρο του το άτι, το Βερολίνο διατάζει κι όλη η χώρα ησυχάζει. Το κουδούνι αργά σημαίνει, όχ καλή φυλακισμένη, φυλακισμένη αυτού του τόπου, κοιμηθείτε αυτό σημαίνει. Όχι όνειρα σκημά, τις αγάπες σας σκεφτείτε, όχι όνειρα σκημά, πάντα ωραία ονειρευτείτε. Ο Κυρπόντικας καλπάζει
Αίμα στάζει απ' τα χείλη. Έχει μάτια που γυαλίζουν. Golden boys που θησαυρίζουν. Η θαμπότικο φεγγάρι ρουχαλίζουν εδώ να. Τι θαμπότικο φεγγάρι, ευρώ μνημόνιο φτωχολογιά. Ένα σύγνεφο περνά, το μπουντρούμι σκοτεινιάζει. Το Βερολίνο κυβερνά και όλη η χώρα ησυχάζει. Ο Κυρπόντικας καλπάζει, ροζ το φως το θαλασσί. Ο Κυρπόντικας καλπάζει, ακούει πλαρά μας. Ο Κυρπόντικας καλπάζει, ροζ το φως το θαλασσί. Ο Κυρπόντικας καλπάζει, σήκωει πλαρά μου εσύ. Πόσο επηρέασε τη ζωή σου και πώς κατάφερες να βγεις από τη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου? Καταρχήν δεν ήταν σκιά, ήταν φως. Ναι, όταν λέω σκιά, ενώ ναι, ξέρεις τι ήταν, ήταν το φως που κάπου σε φώτιζε και σε αναζωογονούσε και κάπου σε τύφλωνε. Ήταν μια πορεία μέσα από ψηλά βουνά και βαθιές χαράδρες, με τριαντάφυλλα και αγκάθια, μπορεί να πει κανείς. Μια πολύ όμορφη αλλά και πολύ πικρή ταυτόχρονα διαδρομή, κοντά σε έναν τεράστιο άνθρωπο, έναν ευαίσθητο άνθρωπο ταυτόχρονα, που νομίζω, όχι νομίζω, ξέρω ότι χαιρότανε ανθρώπους, επιτρέψτε μου να πω, σαν και εμένα και σε άλλους καλύτερους από μένα, που είχαν μια άποψη, και πάλι να μου επιτρέψετε να πω, την άποψη μου αυτή την επιζητούσε πάντα. Γιατί ήξερε ότι η άποψή μου ήταν δοσμένη με αγάπη, αλλά και με κριτική σκέψη. Έτσι, πάντοτε είχα την τιμή, την μεγάλη τιμή, να ζητάει τη γνώμη μου. Πότε χάθηκε αυτή η έπαφη? Αυτό έγινε μετά το 88, όταν υπήρχε η γνωστή οικογενειακή διάσταση, όπου εγώ δεν μπορούσα να μην ακολουθήσω τη γυναίκα μου, τη Σοφία, και τα παιδιά μου, σε αυτή την πικρή ιστορία, την οποία δεν θα ήθελα να τη συζητήσουμε. Ξέρετε και εσείς πως την ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει. Και εκεί πέρα χάθηκε η επαφή. Χάθηκε η επαφή, μεσολάβησαν και συνέβησαν και πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Είχαμε και την ατυχία μετά τον Αντρέα, μαζί με τον Αντρέα, χαθεί και ο Γιώργος ο Γεννηματάς, γιατί θα άλλαζε η ιστορία της χώρας, ασφαλώς. Το έχω πει χιλιάδες. Είχαμε τότε το δράμα της. Του Σιμίτη, του Κώστα του Σιμίτη, που μας οδήγησε σε όλα αυτά που μας οδήγησαν, στη μετάλλαξη του Πασόκ. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αν ο Γεννηματάς ζούσε, δεν θα μπαίναμε στο Ευρωπαϊκό Νόμισμα? Βέβαια. Είναι γνωστό από το Χέγκελ ότι η ιστορία φτιάχνεται βεβαίως από τις οικονομικές δυνάμεις και την πολιτική δομή, αλλά και οι άνθρωποι, και από άλλους και από τον Μάρξ, οι άνθρωποι είναι τα σκεύη της ιστορίας. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας ή τουλάχιστον να την αναβάλουν ή να την φέρουν πιο γρήγορα. Αν έρχονταν ο Γιώργος ο Γεννηματάς ή αν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν του τυχαίνανε αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Δεν αρρώστανε σε εισαγωγικά. Για να το πούμε, γιατί δεν είναι τη στιγμή σε αυτό. Πιστεύω ότι η πορεία της Ελλάδας θα ήταν πολύ καλύτερη από σήμερα. Κρίσιμα αυτά τα γεγονότα, ιστορικές στιγμές που αλλάζουν το ρου του ποταμιού, την πορεία του ποταμιού. Και αυτό μας πήρε και εμάς μαζί. Ναι, μας πήρε και εμάς μαζί. Πήρε μαζί και εμάς προσωπικά, αλλά πήρε μαζί και όλο αυτό τον ελληνικό λαό. Και τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε. Πάντοτε όμως θα πρέπει να ελπίζουμε, γιατί ως γνωστόν η ελπίδα και πεθαίνει τελευταία. Έτσι. Και πρέπει να είναι σημαία μας. Τι κάνεις τώρα, με τι ασχολείσαι? Βεβαίως πάντα είμαι πανεπιστημιακός. Ναι. Έτσι. Πάντα αγαπούσα και αγαπώ τη διδασκαλία, την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και αλλού. Τώρα είμαι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πάντα διδάσκω και εδώ και στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες. Έρευνα, συγγραφή, μουσική, πολύ μουσική που εφραίνει καρδία. Σου αρέσει πολύ. Καλά, ναι. Συνέχεια. Και μόλις μου στο σπίτι πιάνω την κιθάρα και παίζω. Στα
ταξίδι αυτό, δηλαδή είναι ένα ταξίδι. Χωρίς, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική. Και πραγματικά με ξεκουράζει. Είναι μια ξεκούραση. Οι άλλοι παίζουν τάβλη. Ναι. Και αυτό το σέβομαι. Δεν το, δεν το υποτιμώ. Δεν το λέω υποτιμητικά. Κάτι αυτό που θα σε ρωτήσω είναι, είσαι αισιόδοξος για το 2020, ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα? Θέλω. Άλλο τι πιστεύω. Θέλω πάντα να βλέπω. Θέλω πάντα να βλέπω το μπουκάλι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Τα πράγματα στην οικονομία θα πάνε λίγο ελάχιστα καλύτερα, γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες, τουλάχιστον σε αυτό το μέτωπο, δείχνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις, οριακά βεβαίως, γιατί το γενικό σύνολο δεν μπορεί να αλλάξει, μια και εμείς είμαστε υπό επιτροπία. Είμαστε μια οικονομική απικία της Γερμανίας. Και όταν τα αφεντικά δεν θέλουν να σηκώσουμε κεφάλι, όταν μας ζητάνε να πληρώνουμε ένα κολοσιαίο ποσό σε δίθεν δάνεια που τα προκάλεσαν οι ίδιοι, ψευτοδάνεια δηλαδή και ψευτοχρέη, όταν μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και μας ζητούν να πληρώσουμε το 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, κάτι που ούτε η Γερμανία, η πλούσια Γερμανία θα μπορούσε να το πετύχει, είναι πολύ δύσκολο αυτή η χώρα να τα καταφέρει και να βγει, να επανέλθει στην παλαιότερη οικονομική της δυναμική. Παρ' όλα αυτά, πάντα αξίζει να πολεμάει κανείς, αλλά βεβαίως το πρόβλημα θα λυθεί όταν βγούμε από τη γερμανική ευρωφυλακή. Αυτή είναι έμονη σου. Μα δεν είναι έμονη ιδέα. Όχι έμονη ιδέα, είναι η μόνιμη θέση. Αγαπητέ Κώστα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι στις απόψεις του δεν κάνει μετά. Κώστα, έχω γράψει 3 βιβλία για το θέμα. Τα 2 εδώ στην Ελλάδα και ένα από. Στα αγγλικά από γερμανικό οίκο, παρακαλώ. Γιατί και στη Γερμανία υπάρχουν νουνεχείς άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό δεν περπατάει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ καταρχήν πολύ που κουβεντιάσαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ξαναρωτηθούμε, θα ξαναπούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε η κουβέντα με τον Θόδωρο. Να κλείσουμε αυτή τη συνάντηση με ένα ακόμη τραγουδάκι του. Ένα τρίτο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Πάμε. Πάμε. Σβήσε τα φώτα, αύριο μέρα θα'ναι πάλι. Θα βγει ο ήλιος ακόμα ένα πρωί. Μπορεί να αλλάξουνε της μοίρας σου οι δρόμοι. Ένα χαμόγελο δικό σου ας είναι η αρχή. Μπορεί να αλλάξουνε της μοίρας σου οι δρόμοι. Ας είναι η αρχή. Στη σβήσε τα φώτα, αύριο μέρα θα'ναι πάλι. Θα βγει ο ήλιος ακόμα ένα πρωί. Στου αρχοντικού τη σκάλα μπροστά στην πόρτα, μην περιμένεις τη μοίρα σου για να βρεις. Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου, αγάπη μου. Δεν σου χαρίζεται αλλιώτικα η ζωή. Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου, αγάπη μου. Δεν σου χαρίζεται αλλιώτικα η ζωή. Του αρχοντικού τη σκάλα μπροστά στην πόρτα, μην περιμένεις τη μοίρα σου για να βρεις. Στείλε απέναντι ένα ζέστο χαμόγελο, θα σου γυρίσει πίσω ζεστό φιλί.
όλα δικά μας, όλα του κόσμου, τα καμώματα, χαρά και λύπη γεννήθηκαν μαζί. Όλα δικά μας, όλα του κόσμου, τα καμώματα, ζωή και θάνατος πορεύονται μαζί. Στείλε απέναντι ένα ζεστό χαμόγελο, θα σου γυρίσει πίσω ζεστό φιλό.